ήμασταν στο κρεβάτι, πήγαμε να σηκωθούμε και ξαναπέφταμε. Μα σηκώθηκα πάνω, πάω στο χολ, από εκεί να βγω έξω, ακούω μέσα στο σπίτι τα πράγματα, σέρνταν όλα. 33 λεπτά μετά τις 3. Η γη στη Φθιώτιδα σύεται. Βράχοι πέφτουν σηκώνοντας ένα σύννεφο σκόνης. Κάτοικοι καταγράφουμε το κινητό όσα συμβαίνουν δευτερόλεπτα μετά τη σεισμική δόνηση. Πέσαν φωτογραφίες, πέσαν κάδρα, πέσαν ποτήρια, μαζεύαμε, σπάζανε. Από τον ισχυρό σεισμό σε αρκετά σπίτια προκαλούνται ρογμές. Έλεγα θα πέσει ντουλάπα, αν πλακώσει, ψάχνω με βρούνε. Το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αταλάντης, ενώ ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε μεγάλη ακτίνα λόγω και του μικρού εστιακού βάθους. Και αλλά ήταν πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Τι ζημιά έχετε στο σπίτι? Στο σπίτι είναι αυτό, έχει ραϊστεί και από μέσα και έχει ραϊστεί στην κουζίνα τα πλακάκια και στο μπάνιο τα πλακάκια. Η κυρία Καλομήρα έχει ξαπλώσει να κοιμηθεί. Στις 3.30 το μεσημέρι ακούει ξαφνικά έναν ακοφαντικό θόρυβο. Κοιτάζει και παρατηρεί ότι οι εικόνες έχουν πέσει από το εικονοστάσι μαζί με την κορνίζα, ενώ οι τείχοι έχουν ξεκινήσει να ραγίζουν. Το πάτωμα σύεται. Δεν καταφέρει να σταθεί όρθια και περιμένει να σταματήσει ο σεισμός. Την ώρα που σοβάδες έχουν πέσει σε αυτό εδώ το σημείο. Πέσανε, σπάσανε. Τα πετάξαμε. Μέσα σε δευτερόλεπτα φαντάζομαι όλα αυτά. Σε δευτερόλεπτα ήταν πολύ δυνατές. Έντρομοι οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Η νύχτα σας τρομάζει περισσότερο. Εννοείται, ναι. Πόρτα-πόρτα ελέγχουν κλιμάκια της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών τα σπίτια. Εγώ είχα ένα φούρνο που ήψε να έπεσε ο φούρνος. Τι να κάνω. Στο σπίτι σας. Στο σπίτι δίπλα. Από το έως τώρα δεδομένα, σεισμολόγοι λένε πως ο σεισμός δεν συνδέεται με το ρήγμα της Αταλάντης. Το 1894 είχε δώσει 7,1 ρίχτερ, με πάνω από 200 νεκρούς. Το επίκεντρο βρίσκεται νοτιότερα, σε μια περιοχή του όρου Σκαλίδρομο, το οποίο διατρέχεται από πολλά μικρά ρήγματα, τα οποία έχουν και στο παρελθόν δραστηριοποιηθεί και έχουν δώσει μια πλούσια σεισμική δραστηριότητα. Πώς όμως μπορεί αυτός ο σεισμός να ξυπνήσει μεγαλύτερα ρήγματα? Αν ένας σεισμός της τάξης αυτής θα μπορούσε να επηρεάσει κάποιο κοντινό ρήγμα, όχι, ξεκάθαρα. Ένας τόσο μικρός σεισμός δεν μπορεί να επηρεάσει κάποια γειτονική περιοχή και να προκαλέσει κάτι μεγαλύτερο. Οι σεισμολόγοι τηρούν στάση αναμονής για το αν επρόκειτο για την κύρια δόνηση και παρακολουθούν με προσοχή τη σεισμική ακολουθία. Θα πάμε στην περιοχή, θα πάμε συγκεκριμένα στο χωριό Έξαρχος, λίγο έξω από την Αταλάντη, όπου έχουμε και μικρές υλικές ζημιές. Η Μαρία Βούσουλα είναι και η Μαρία. Ναι, αυτό Σία που είναι συγκλονιστικό σε όλες τις μαρτυρίες είναι ότι ξαφνικά ένιωσαν στις 3.30 ώρα εδώ το σπίτι να σύεται. Κοιτάξτε πάνω τις ρογμές του τείχους για να καταλάβετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μας είπαν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και μάλιστα τον παρομοίωσαν με τον ήχο που κάνει το μετρό όταν περνά από δίπλα σου, τόσο εκοφαντικός. Και όπως σηκώθηκαν από το κρεβάτι, πιάστηκαν από εδώ και αυτό έτρεμε, δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Το ίδιο και το πάτωμα. Θα γυρίσω Γιάννη Σοβρακάς για να δείτε και τις υπόλοιπες ζημιές μέσα στο σπίτι. Αφού λοιπόν κατάφεραν να σηκωθούν όρθιοι, περίμεναν να τελειώσει ο σεισμός για να μπορέσουν να βγουν από τα σπίτια τους, γιατί δεν ήταν ικανοί, δεν ήταν σε θέση να φύγουν από το τόσο δυνατό τράνταγμα. Να σας πω ότι από εκείνη την ώρα δεν έχει σημειωθεί κανένας άλλος μετασεισμός. Υπάρχουν αρκετές ρογμές σε σπίτια, 10 μέχρι στιγμής στο Έξαρχος που βρισκόμαστε εμείς. Ναι, και ελέγχονται και αυτή την ώρα αρκετές ρογμές και σε εκκλησίες, όμως θα το δουν σε και τις επόμενες ώρες. Το πιο σημαντικό είναι να περάσουν σήμερα το βράδυ με ασφάλεια, να μην κοιμηθούν στα σπίτια τους, να μείνουν στα αυτοκίνητα και σε εξωτερικούς χώρους για να είναι ασφαλείς, για να δούμε πώς θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και να ήταν τα 4,8 ο κύριος σεισμός. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.